Γιατί είμαι φυλακή? Τι έχω κάνει, πείτε μου! Η Χρυσή Αυγή αποτελεί εγκληματική. Μαλάκα, δεν μπορώ, δεν είμαι καλά! Μαλάκα, κοίτα τι μου κάνανε! Κοίτα τι μου κάνανε, ρε φίλε! Τι έγινε, φασιστάκια, λέτε? Έτσι. Καλά κάνετε, σας καταλαβαίνω. Αφού σας νικήσαμε... Πάμε τώρα στα σοβαρά. Ναι, κερδίσαμε μία μάχη. Σημαντική μάχη. Αλλά δεν κερδίσαμε τον πόλεμο. Και ξέρετε ότι δεν κερδίζεται έτσι ο πόλεμος. Ξέρετε πως κερδίζεται ο πόλεμος. Αυτός ο πόλεμος είναι διαρκής. Στη δουλειά, στην παρέα, στη σχέση, σε οποιαδήποτε συνάθεση μεταξύ ανθρώπων. Ξέρετε ότι μόνο εκεί αν αντιδράσουμε κάτι μπορεί να γίνει. Μας το απέδειξε αυτό ποιος, ο Παύλος, που αντέδρασε εκεί πέρα που έπρεπε, που έδιωξε τους φίλους του για να τους υπερασπιστεί. Ποιος από εμάς το κάνει, σκεφτείτε το. Αυτό ήταν η αφορμή για να γίνει, για να κερδίσουμε αυτή τη μάχη. Πολλές τέτοιες μάχες ίσον κερδίζουμε τον πόλεμο. Πάμε λοιπόν τώρα και σε κάτι άλλο που θέλω να σχολιάσω. Είναι πολύ αστείο. Το βλέπω συνέχεια στα social media και γελάω. Ξέρετε ποιο είναι? Είναι οι καινούργιοι σαποστάκηδες. Και τι θέλω να πω? Μάλλον δεν θα σας το πω, θα σας το δείξω. Υπάρχουν πάρα πολλά τα δρόμενα, δεν θα μιλήσω για θέματα αλλοδαπούς, θα μιλήσω για θέματα δίκη της Χρυσής Αυγής, που όλο αυτό ήταν μια σκευωρία του Σαμαρά και της Νέας Δημοκρατίας, γιατί μας φοβόταν, γιατί αν είχαμε ψηλά ποσοστά, και οι αριστεροί είναι πολύ χειρότεροι και αυτοί πρέπει να πάνε στη φυλακή. Γεια σας. Εγώ είμαι δημοκράτης, δεν είμαι χρυσαυγίτης. Καλά έκανε που καταδικάστηκε η Χρυσή Αυγή, έπρεπε να καταδικαστεί. Είναι εγκληματική οργάνωση, αλλά χειρότερη εγκληματική οργάνωση είναι η αριστερή εγκληματική οργάνωση. Το ΚΚΕ, το ΣΥΡΙΖΑ, η Αναρχική. Έτσι, εγώ δεν το λέω για κακό σκοπό, έτσι, το λέω για να είμαστε αντικειμενικοί. Και από τη μία πλευρά και από την άλλη. Όπως καταλάβετε λοιπόν, σε αυτό το θέμα δεν υπάρχει σαποστακισμός. Δεν υπάρχουν σαποστάκηδες στο θέμα της ναζιστικής οργάνωσης. Της εγκληματικής ναζιστικής οργάνωσης. Οπότε, αστείοι νέοι σαποστάκηδες. Είστε οι κλασικοί Έλληνες φασίστες, γιατί ούτε νεοναζί δεν μπορεί να είστε, δεν ξέρετε καν τι είναι, ούτε alt-right, δεν το κατέχετε το θέμα, έτσι είστε εντελώς άσχετοι, ούτε αυτό δεν μπορείτε να μάθετε και δεν θέλετε να μάθετε, είστε οι κλασικοί φασίστες Έλληνες. Και ναι, δυστυχώς υπάρχουν τέτοιοι Έλληνες. Αλλά ρε παιδιά, μην είστε Έλληνες για τον Μπούτσο. Γεια σας.